Λοιπόν, κλείνουμε τη συζήτηση. Νομίζω ότι το τελευταίο της κομμάτι ήταν πιο παραγωγικό. Απαντώ στο ερώτημα για τα δύο άρθρα που αποσύρθηκαν στο 51 για το γραφείο πρόληψης ατυχημάτων σε ενδοχώρια ύδατα. Παρότι είχε θετική απήχηση και ανταπόκριση από πολλές πολιτικές δυνάμεις, επειδή είναι συναρμοδιότητα και του Υπουργείου που έχει σχέση με τον αθλητισμό, δεσμευόμαστε ότι θα το επαναφέρουμε καλύτερα επεξεργασμένο από κοινού τα δύο Υπουργεία. Και το 53, το είπαμε και στην Επιτροπή, ότι θα αποσυρθεί επειδή θα φέρουμε σύντομα μία ρύθμιση που θα εισάγει νέα κριτήρια στον τρόπο έγκρισης των φαρμάκων από τη θετική λίστα, που θα είναι κριτήρια ASTA, θα είναι ένα πρώτο βήμα, δηλαδή στο να υπάρξει ένας μηχανισμός αξιόπιστος για την αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας, όπως είπα και πριν, με βάση το πορτογαλικό πρότυπο. Έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά και νομίζω ότι είναι μια πολύ κρίσιμη διαρθρωτική αλλαγή στον χώρο του φαρμάκου. Τώρα, το κομμάτι που έχει την βασική... για ποιο? Όχι, αυτό παρέμεινε. Η τροπολογία για τον ΕΟΦ παρέμεινε με την ευκαιρία... Ναι, έχει γίνει λάθος, ναι. Το 52 είναι για τον ΕΟΦ. Έτσι, το 51 για το 53 αποσύρεται, το 52 για τον ΕΟΦ παραμένει και με την ευκαιρία να πω ότι επειδή ετέθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην αρχή, ο ΕΟΦ, να ξέρετε, είναι αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός. Έχει ίδιους πόρους και με αυτούς καλύπτει την μισθοδοσία των υπαλλήλων του και ταυτόχρονα έχει και ένα πολύ σημαντικό αποθεματικό. Βεβαίως υπάρχουν έλεγχοι και δεν μπορεί να διαθέσει όπου θέλει τα χρήματα. Αυτό το οποίο κάνουμε με αυτή την παρέμβαση, αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά κάποιους 40-50 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στον ΕΟΦ, οι οποίοι υπολείπονται σημαντικά στο μισθολογικό σκέλος σε σχέση με άλλους εργαζόμενους που κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι μια προσπάθεια λοιπόν, κατά την άποψή μου, είναι μια επένδυση σε ένα φορέα που έχει πολύ εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, που παίζει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο στον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των φαρμάκων τα οποία κυκλοφορούν, και επίσης είναι και μια επένδυση σε ένα φορέα ο οποίος μπορεί να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο στην εξυγίαση και στην αναμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής. Είναι λοιπόν, σωστό. Ωραία. Για το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Θυμίζω, το είχαμε πει στην Επιτροπή αυτό, ότι το σώμα αυτό των τροπολογιών ήταν μια υπόθεση κοινής συνένεσης και μακροχρόνιας διαβούλευσης από μια πολυμελή ομάδα εργασίας με εκπροσώπηση όλων των επαγγελματιών και όλων των κατηγοριών που σχετίζονται με το χώρο της ψυχικής υγείας. Είναι λοιπόν μια όρημη μεταρρυθμιστική αλλαγή που οι άνθρωποι όλοι αυτοί πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει στο ξεβάλτωμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και στην επανεκκίνηση με καλύτερους όρους της προσπάθειας να ολοκληρωθεί το σχέδιο, να προχωρήσει η αποσυλλοποίηση και κυρίως να καλυφθούν οι νέες αυξημένες ανάγκες και λόγω της κρίσης. Και επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν 2-3 κρίσιμες, όντως πολύ σημαντικές μεταρρυθμιστικές τομές. Η διοικητική αποκέντρωση του συστήματος είναι το μη. Η συμμετοχή των ασθενών, όχι σε κάποια γνωμοδοτικά όργανα, αλλά σε όργανα διοίκησης του συστήματος, είναι το μη. Ενισχύει την αυτοεκπροσώπηση, την ενδυνάμωση του ασθενή, έχει και ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα. Όπως φυσικά η διασύνδεση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και με τις κοινωνικές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης επίσης είναι τομή, γιατί βάζει μια λογική δικτύωσης υπηρεσιών που αφορούν συνολικά το κοινωνικό κράτος και συνέργειας των δομών και των ανθρώπων τους για να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα και καλύτερη φροντίδα οι πολίτες. Υπήρξε ένα ερώτημα για το θέμα για τη τροπολογία αυτή για τους μικροβιολόγους, τους βιοπαθολόγους.
Επιτρέψτε μου να πω ότι πρώτον, αυτή ήταν μια απόφαση που τη στηρίζουν οι δύο βασικές επιστημονικές εταιρείες, δηλαδή η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας και η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας, και έχει περάσει, νομίζω ομόφωνα, από την Ολομέλεια του ΚΕΣΥ. Είναι δηλαδή μια ρύθμιση απολύτως συμφωνημένη. Εδώ υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα. Το προεδρικό διάταγμα 386 του 1995, που θεσπίζει την κλινική μικροβιολογία. Αυτό το προεδρικό διάταγμα επί 20 χρόνια ήταν ανενεργό στην ουσία. Κάνουμε εμείς μια προσπάθεια ενεργοποίησης αυτής της εξειδίκευσης, που πιστεύουμε ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην καλή εργαστηριακή υποστήριξη των νοσοκομείων και ιδιαίτερα στο κομμάτι της αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής, που είναι ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Και πραγματικά ξέρουμε όλοι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για να υπάρξει η κρίσιμη μάζα των εκπαιδευτών που θα δώσουν τη δυνατότητα στους εξειδικευόμενους να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να πάρουν τον τίτλο, φυσικά με εξετάσεις κλπ. Τα αιμολυπτήρια. Τους μετέπειτα εννοείται με εξετάσεις. Στους τρεις τωρινούς ανεφεξετάσεων. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς η διαδικασία. Είναι απλό, κύριε Πρόεδρε, το εξήγησα. Σας λέω ότι είναι μια ρύθμιση συμφωνημένη και σε κάθε περίπτωση δεν είναι. Προχωράμε. Δεν ευνοεί, όπως είπατε, συγκεκριμένους ανθρώπους. Αφορά ορισμένα κέντρα τα οποία σήμερα πιστοποιημένα μπορούν να δίνουν αυτή την εξειδίκευση. Όσον αφορά τα αιμολυπτήρια, συγγνώμη, αλλά αυτές οι αναλογίες που κάνατε με τις πρόσθετες περιοχές και λοιπά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα αιμολυπτήρια ήταν οργανικά στοιχεία μεγάλων αλυσίδων διαγνωστικών κέντρων, που με αυτόν τον τρόπο είχαν καταφέρει να αναπτυχθούν και να αλώσουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την πίτα που υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα φτάνουν να ελέγχουν πάνω από τα 2/3 της διαγνωστικής δαπάνης. Και στην ουσία είναι μια προσπάθεια να μπει μια τάξη σε αυτό το χαοτικό τοπίο. Δεν πρόκειται λοιπόν περί εξυπηρέτηση κανενός, περί ταλαιπωρίας του πολίτη. Σε καμιά δυσπρόσιτη και επαρχιακή περιοχή δεν είχαν αναπτυχθεί αιμολυπτήρια. Τα αιμολυπτήρια τα ανάπτυξαν οι 3-4 μεγάλες διαγνωστικές αλυσίδες που έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχουν μέσα τους το γονίδιο της προκλητής ζήτησης, της πατάλης και της έξης της διαγνωστικής δαπάνης. Και τελευταίο με το θέμα των τοπικών μονάδων υγείας. Πραγματικά, από ανθρώπους που συνέργησαν, από πολιτικές δυνάμεις που συνέργησαν στην πλήρη αποδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που έγινε με το νόμο 4238, δεν μπορούμε να ακούμε κριτική περί απαξίωσης, αποδιοργάνωσης, κατάρρευσης, διάλυσης κλπ. Κλπ. Σε αυτό το τοπίο κάνουμε μια πολύ συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να ενισχύσουμε και τις υπάρχουσες δομές, να συγκεντροποιήσουμε τις εργαστηριακές εξετάσεις. Έχουμε κάνει ένα κεντρικό εργαστήριο στην Αθήνα, το οποίο έχει αυξήσει μέσα σε ένα εξάμηνο του 2016 που άρχισε να λειτουργεί 28% την παραγωγικότητά του και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Είναι παρεμβάσεις αναβάθμισης της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αλλά να ακούμε τώρα ότι οι νέες αποκεντρωμένες δομές, που είναι πέραν των υπαρχουσών δομών, που αλλάζουν τη φιλοσοφία στο σύστημα υγείας, που εδραιώνουν το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, που είναι το πρώτο σημείο επαφής και ολιστικής φροντίδας, που θα είναι στελεχωμένες με επιπλέον 3.000 γιατρούς, 3.100 γιατρούς και λοιπό προσωπικό, που θα αφορούν 62 αστικά κέντρα της χώρας, 240 δομές με συγκεκριμένη κατανομή, που είναι συμφωνημένα με τις περιφέρειες να ενταχθούν στα ΠΕΠ τους, στο ΕΚΟΥΤΟΥ, που έχουν μπει στον άξονα της φτώχειας, που έχει γίνει διαπραγμάτευση με τους κοινοτικούς, που έχουν όλα κανονιστεί, να μας λέτε ότι αυτό το πράγμα θα διαλύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι προσβάλλεται την πραγματικότητα και την νοημοσύνη
των ανθρώπων αυτής της χώρας. Είναι μια παρέμβαση μεταρρυθμιστική για το σύστημα υγείας συνολικά, το οποίο ήταν γνωστό ότι ήταν νοσοκομειοκεντρικό και φυσικά ιατροκεντρικό. Αλλάζει ακόμα και αυτό, η ιατροκεντρικότητα του συστήματος. Διότι σε αυτές τις τοπικές μονάδες υγείας υπάρχει διεπιστημονική ομάδα υγείας και δεν είναι μόνο οι οικογενειακοί γιατροί, πλαισιώνται και από άλλα επαγγέλματα υγείας 10 με 12 άτομα αναδομή με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης κλπ. Θα έχουμε τη δυνατότητα αυτά να τα συζητήσουμε όταν θα έρθει το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας το εξής. Απέναντι σε μια στη βιοπολιτική της ανασφάλειας, την οποία εκπέμπεται, καταραίει το ΕΣΥ. Καταραίει υγειονομικά η χώρα. Δεν υπάρχει δημόσια περίθαλψη. Δεν υπάρχει δημόσια υγεία. Υγειονομικές βόμβες. Καταραίει το σύμπαν. Που νομίζω ότι έχει ένα πολύ στοχευμένο χαρακτήρα αυτή η παρέμβαση. Ακριβώς να δημιουργήσει ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας και άρα ευκολότερης χειραγώγησης της κοινωνίας. Και είναι μια συνέργεια των πολιτικών δυνάμεων, των συστημικών μέσων ενημέρωσης και μιας ξεπερασμένης συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας στον χώρο της υγείας. Απέναντι σε αυτό το μπλοκ υπάρχει το μπλοκ των ανθρώπων, των έντιμων, των αξιόπιστων που έχουν μοχθήσει για τη δημόσια περίθαλψη, που παλεύουν να κρατήσουν όρθια τα νοσοκομεία, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Σε αυτούς στηριζόμαστε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ζοριζόμαστε κι εμείς, ζορίζεται και η κοινωνία, αλλά επειδή ακριβώς είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτή την υπόθεση της δημόσιας περίθαλψης, θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα.